θέλω να ξαπλώσω ένα λεπτάκι. Άντε πήγε. Δεν είπα εγώ, άμα γίνει ένα κακό γίνονται όλα εδώ πέρα. Όλα εντάξει? Ναι ρε, φτιάχνουμε. Να είμαι κι εγώ. Καλώς ήτανε. Συζητήσουμε. Η τριάδα φωτιά. Πώς? Η τριάδα φωτιά. Ναι, ωα. Για πείτε. Το ξέρεις. Τι έγινε. Μπροστά ήτανε. Α, ήσουνε. Ναι, ρε. Εγώ νόμιζα και τώρα το δικό σου. Α, το δικό μου, ναι. Αύριο, μεθαύριο. Τι. Τι τώρα, δε. Όχι τώρα. Μάλλον θα χαιρετήσω. Έτσι σου είπε. Αυτό λέει η λογική. Ας απολαύσουμε λίγο τη στιγμή μας που είμαστε και τρεις εδώ. Γιατί να είναι η τελευταία μας στιγμή. Με επηρεάζει πάρα πολύ η κατάσταση των δύο κοριτσιών, γιατί αυτές είναι και το στήριγμά μου και πιστεύω το δικό τους. Σήμερα που μίλησα με τη Ρούλα, είναι πολύ άσχημα το γόνατό της, οπότε υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα να φύγει. Συν του ότι η Νάσια σήμερα έβγαλε τα 4 από τα 5 ράματα και η κατάσταση φαίνεται λίγο περίεργη με το χέρι, γιατί δεν έχει κλείσει καλά. Οπότε, πραγματικά δεν ξέρω σε περίπτωση που χάσω και τις δύο, το πώς θα το αντιμετωπίσω. Έχουμε πολύ χρόνο, παιδιά. Γιατί είναι δέντε έξω. Άπειρο. Δεν λέω να είστε. Αυτό είναι το σημαντικότερο. Ναι. Σημαντικότερο είναι και αυτό. Ποια? Γνωριστήκαμε. Αυτό. Σκούπισε τα ματάκια σου. Τώρα είτε είναι εδώ είτε είναι έξω. Εντάξει, ναι, okay, θα τα πούμε έξω, αλλά είναι τελείως διαφορετικό αυτό που ζούμε εδώ μέσα, οι στιγμές που δημιουργούμε μεταξύ μας, η σχέση, η αλληλοϋποστήριξη, η ηρεμία που έχουμε όταν είμαστε μαζί.